πλεονέκτου οφθαλμός ούτε μπίπλατε μερίδι. Και αδικία πόνηρα αναξηραίνει ψυχήν. Δηλαδή, το μάτι του πλεονέκτου, άρα φιλαργύρου, δεν φορταίνει με τη μερίδα που του ανήκει. Κοιτάζει και το δίπλα. Είδατε, όταν στα παιδιά σας, σας είπα ο φυσικός άνθρωπος, βάλτε στο ένα παιδί λίγο μεγαλύτερο κομμάτι μερίδα κρέας, ας το πούμε, των αλωνών τα μάτια θα πέσουν σε αυτούνου, στο μεγάλο το κομμάτι. Λέει η παροιμία, του λωλού το μάτι στο μεγάλο το κομμάτι, αλλά του πλεονέκτη το μάτι, και καθένας μας είναι πλεονέκτης. Θα κοιτάξει την πλαϊνή μερίδα. Δεν κοιτάζει το πιάτο το δικό του, κοιτάζει το πλαϊνό. Και η άδικη επιθυμία, η επιθυμία του για πολλά, του στεγνώνει την ψυχή. Βλέπετε ότι και πάλι συνεχίζει το χωρίον αυτό περί πλεονεξίας και περί φιλαργυρίας. Ορθά είπε πλεονέκτου οφθαλμός. Σωστά το είπε εδώ ο ιερός συγγραφέας. Γιατί απλούστατα εκείνο που πράγματι δεν χορταίνει είναι το μάτι. Πόσοι, αγαπητοί μου, τι χώρο έχει η κοιλιά μας? Όταν λέμε κοιλιά μας εννοούμε το στομάτι. Πόση χωρητικότητα έχει? Μπορεί να φάει κανείς πολύ περισσότερο από εκείνο το οποίο θα μπορούσε να φάει κάποιος άλλος? Δηλαδή εκείνος που έχει πολλά να φάει 10 καρβέλια, ξέρω εγώ, να φάω τσιν, 10 πιάτα να φάει? Δεν μπορεί. Έχουμε πάνω κάτω όλοι μας το ίδιο στομάχι. Πάνω κάτω ίδια χωρητικότητα. Το στομάχι χορταίνει. Λες, δεν μπορώ να φάω άλλο. Το μάτι όμως δεν χορταίνει. Εδώ είναι το πολύ πολύ σπουδαίο. Διότι απλούστατα δεν είναι η πλεονεξία πάθος του σώματος, είναι της ψυχής. Η ψυχή είναι εκείνη η οποία δεν χορταίνει. Γι' αυτό λέγει η παροιμία, το μάτι δεν χορταίνει. Ποιο μάτι? Το μάτι της ψυχής δεν χορταίνει. Γι' αυτό αν η ψυχή επιθυμεί πάντα το αργύριον, τότε βέβαια ποτέ τους δεν θα χορτάσει. Ποτέ τους. Λέγει ο Εκκλησιαστής, σας έλεγα το χωρίο αυτό και την περασμένη φορά, αγαπών αργύριον ου πληστήσετε αργυρίου. Εκείνος ο οποίος αγαπάει, λέγει, το αργύριον, δεν θα χορτάσει ποτέ από το αργύριον. Αργύριο θα πει χρήματα, σας το υπενθυμίζω. Και οι παροιμίες, λέει το βιβλίο των παροιμίων, λέγει, άδεις και απώλεια ούτε μπίμπλαντε. Ο σάφτος και η οφθαλμή των ανθρώπων άπληστοι. Είναι στο 27ο κεφάλαιο, στίχος 20. Δηλαδή, ο άδης και ο θάνατος, αυτή είναι η απώλεια, ο θάνατος. Ο άδης και ο θάνατος, λέγει, δεν χορταίνουν. Σκέφτεται κανείς ποτέ μήπως παραγεμίσει ο άδης και δεν έχει πια άλλους να βάλει? Σκέφτεται κανείς ποτέ ότι ο θάνατος χόρτασε και πια δεν θα πεθαίνουν οι άνθρωποι? Όπως δεν χορταίνει, λέγει, ο άδης και ο θάνατος, έτσι δεν χορταίνουν τα μάτια των ανθρώπων. Αυτή την απληστία την παρατηρούμε συνηθέστατα στο μοίρασμα της πατρικής κληρονομίας. Είναι κάτι που πονάει και είναι κάτι που συχνά το λέγω. Γιατί θέλω να πονάει? Γιατί θέλω να πονάει? Ξέρετε εκείνο που μας λένε οι άνθρωποι κάποτε, μα μιλάς και με χτυπάς εκεί που πονώ. Ναι, γιατί έτσι πρέπει να γίνει μια διόρθωση. Όπως και το θέμα των εκτρώσεων. Α, μας πληγώσατε. Ναι, θέλω να σε πληγώσω. Γιατί μόνο να σε πληγώσω, όχι εγώ, όχι ο λόγος του Θεού να σε πληγώσει. Γιατί θέλει να σε θεραπεύσει. Λέει ο λόγος του Θεού, πατάξω. Εγώ, λέει, πατάξω, λέει ο Θεός, εγώ θα χτυπήσω. Και εγώ ιάσομαι και εγώ θα θεραπεύσω. Αν μετανοήσεις, θα θεραπευτείς. Γι' αυτό το λέμε. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού πληγώνει. Λοιπόν, προσέξτε εδώ. Πάντοτε στην κληρονομιά την πατρική υπάρχει μια πλεονεξία. Σπάνια θα δείτε ανθρώπους να έχουν μια άνεση. Αν είναι 2-3 παιδιά, άφησε ο πατέρας, ξέρω εγώ, να πούν τα παιδιά, ελάτε να μοιράσουμε. Και αλήθεια, το έχετε δει πολύ συχνά να πει ο ένας τον άλλον, μοίρασε εσύ ό,τι θες πάρε και μου αφήνεις και εμένα. Το είδατε αυτό ποτέ? Όχι.
αλλά κάπου κάπου γίνεται. Έχω τη χαρά να σας το πω αυτό, ότι κάπου κάπου γίνεται. Σπάνιο, αλλά γίνεται. Πρέπει κανείς να έχει υποστεί αγωγή. Πρέπει να μην αγαπάει τα υλικά πράγματα υπερβολικά. Απλώς, ό,τι λέγαμε προηγουμένως, μόνο για να ζήσουμε. Τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, εκεί γίνεται κάτι το φοβερό. Αυτό που λέμε το κάτι άλλο. Εκεί στη μοιρασιά είναι οι καυγάδες. Εκεί είναι οι μηνύσεις και τα δικαστήρια. Τα μίση και η φθόνη. Εσύ πήρες πιο πολύ. Και μάλιστα μετά τη μοιρασιά να μην μιλάνε τα αδέλφια. Ακόμη και εγκλήματα και φόνοι, ακόμη και μάγια κάνουν, να μην τα χαρεί ο άλλος, γιατί πήρε ίσως την καλύτερη μερίδα κατά τη γνώμη του κάποιου άλλου. Ακούτε, είναι φοβερό πράγμα. Έτσι ο ταλέπορος πλεονέκτης βρίσκεται σε εκείνη την μοίρα, θα λέγαμε, που όσο χορταίνει η θάλασσα από τα ποτάμια, χορταίνει και ο πλεονέκτης. Δεν χορταίνει ποτέ. Ας κάνουμε λοιπόν μια αναγωγή. Είναι άσκηση, είναι θέμα ασκήσεως να χορταίνουμε. Να χορταίνουμε. Να λέμε όχι άλλο, φτάνει, δεν θέλω άλλο. Αρκετά είναι αυτά τα οποία έχω. Αν έτσι αγαπητοί μου σκεφτόμαστε, πόσο καλά θα κάναμε. Γιατί αυτή η αχορτασιά, αυτή η απληστία, αυτή η επιθυμία να έχουμε, αποτελεί τη ρίζα της ασεβίας, αλλά και της αθεΐας. Τη ρίζα της ασεβίας και της αθεΐας. Γι' αυτό λέγει στον Τιμόθεο Απόστολος Παύλος, ρίζα, πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία. Όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Ίστινε σωρεγόμενοι, τις οποίες φιλαργυρίες μερικοί επεθύμησαν, απεπλανήθησαν από τις πίστεως και αυτούς περιέπειραν οδύνες πολλές. Απεπλανήθησαν, λέγει, από την πίστη και περιέπειραν οδύνες πολλές. Θα πει εκάρφωσαν τους εαυτούς των με πολλές οδύνες. Γιατί μην νομίσετε, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να πλουτίζει την πραγματικότητα είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος.